Χθες το απόγευμα αργά ενημερωθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ενεκρίθη το πρόγραμμά μας, η υποβολή υποβληθήσα πρόταση για το ΕΣΠΑ 21-27 και με χαρά βλέπω ότι ενεκρίθη το ποσό των 395 εκατομμυρίων. Αποτελεί αυτό το ποσό μια αύξηση κατά 45% εν σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα και ευχαριστούμε την Κομισιόν η οποία το απεδέχθηκε την πρόταση αυτή και είναι διότι αφενός μεν απορροφήσαμε το προηγούμενο πρόγραμμα όλο με επιτάγχυση των υπηρεσιών και διότι προφανώς η κυβέρνηση συνεφώνησε σε αυτό διότι ήθελε να βοηθήσει μια περιφέρεια η οποία πνίγει στην καρδιά της από το μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα των τελευταίων ετών. Τους ευχαριστούμε. Όπως επίσης ευχαριστώ πολύ τις υπηρεσίες, τους υπαλλήλους της διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ εδώ που έχουμε στη Μυτιλίνη, τον προϊστόμενό της, τον κύριο Πλακοτάρη παρακάθεται, τον αντιπεριφερειάρχη του ΕΣΠΑ, τον κύριο Χριστόφα, πρώτη φορά υπήρξε αντιπεριφερειάρχης σε αυτή την περιφερειακή αρχή, πρώτη φορά εισήγαγε αντιπεριφερειάρχη για το ΕΣΠΑ, διότι δίνουμε μεγάλη σημασία στην προετοιμασία και στην εκτέλεσή του. Και επίσης και το γεωγραφικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κουφέλο και τον εκτελεστικό γραμματέα που είχαν καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση του προγράμματος αλλά και στην έγκρισή του. Αλλά κυρίως τον κύριο Πλακοτάρη και τα στελέχη του. Εδώ οι συνάδελφοί μου θα σας αναλύσουν τι περιέχονται άξονες σε αυτό το πρόγραμμα που ενεκρίθη. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να είμαστε ικανοί να τα απορροφήσουμε. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο να δίνονται λεφτά, είναι και να απορροφώνται. Και πολλές φορές δεν απορροφώνται. Με λύπη το λέω, δεν απορροφώνται χρηματικοί πόροι. Επειδή εμείς και κάναμε μια μεγάλη καμπάνια ενημερώσεως και ανταλλαγής απόψεων με τους ενδιαφερομένους φορείς, είχαμε κάνει πάρα πολλές συνεδριάσεις προετοιμασίας του προγράμματος και ακούγαμε τις απόψεις που λέγανε και τις προτάσεις που κάνανε όλοι οι φορείς. Και τώρα που ενεκρίθη, δεν θεωρούμε ότι έληξε η λογοδοσία μας ή η ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς. Γι' αυτό εντός του Σεπτεμβρίου θα κάνουμε μια σειρά από επαφές με πολλούς κύκλους, είτε τα επιμελητήρια, είτε τους χρηνοδόγους, είτε με όλους ενδιαφερόμενους για το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ, για να συμφωνήσουμε στα επιμέρους προγράμματα. Διότι τώρα ενεκρίθησαν το σύνολο του προγράμματος, οι χοντρές επικεφαλίδες, τώρα θα καταρτήσουμε τις μικρές επικεφαλίδες, τα επιμέρους προγράμματα. Άρα πάλι θα έχουμε συνδιαλλαγή με τους ενδιαφερόμενους, τους πολίτες, τους φορείς, όλο τον κόσμο. Και ο κ. Πλακοτάρης ετοιμάζει το πρόγραμμα των συσκέψεων που θα κάνουμε με όλους τους φορείς και με όλα τα νησιά, ώστε να έχουμε κατά το δυνατόν καλύτερη ανταλλαγή απόψεων και input από όλους αυτούς τους φορείς. Και πάλι ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι επέτυχαν αυτόν τον άθλο το να επιτύχουμε 395 εκατομμύρια για το Βόρειο Αιγαίο, που είναι και την κυβέρνηση προφανώς και το αρμόδιο Υπουργείο, διότι αν δείτε με κάθε τρόπο, αν το δείτε, αν το διαβάσετε το νούμερο αυτό, είτε ως πληθυσμός, είτε ως έκταση, είτε ως οικονομική δραστηριότητα, είναι πάνω από τα στάνταρ των άλλων περιφερειών. Πάνω από όλους. Άρα ευχαριστούμε τους εδώ υπαλλήλους και το διευθυντή τους, οι οποίοι δούλεψαν σε αυτό, τον αντιπεριφερειάρχη, τον γεωγραφικό, τον κύριο εκτελεστικό και κυρίως ευχαριστούμε και το Υπουργείο που αποδέχθηκε την πρότασή μας. Είναι μια επιβράβευση των προσπαθειών που κάνουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο αντιπεριφερειάρχη του ΕΣΠΑ, τον κύριο Χριστόφα, εσύ για το γεωγραφικό και για περισσότερες λεπτομέρειες προφανώς τον διευθυντή, τον κύριο Πλακοτάρη. Καλημέρα σας. Αναφέρθηκε και ο Περιφερειάρχης. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, ιδιαίτερη μέρα για τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου. Είμαστε χαρούμενοι γιατί εγκρίθηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα στην ουσία για την επόμενη δεκαετία για τα νησιά μας. Ένα πρόγραμμα που προέκυψε μέσα από μεγάλες και βαθιές διαδικασίες, δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης με όλους τους φορείς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το 2021 αλλά και στις αρχές του έτους. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουν εγκριθεί το ποσό αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ κατά 125 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το προηγούμενο ΕΣΠΑ ήταν στα 269 εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι 394.
Θα αναφερθώ συνοπτικά στις προτεραιότητες του νέου προγράμματος, όπως έχουν μπει σαν βασικοί στόχοι πολιτικής. Η πρώτη προτεραιότητα, λοιπόν, είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Σε αυτό έχουμε προϋπολογίσει πόρους συνολικά 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο δεύτερος στόχος και προτεραιότητα είναι η προστασία του περιβάλλοντος και οι δράσεις έναντι της κλιματικής αλλαγής. Οι πόροι αυτοί αγγίζουν το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τρίτος στόχος πολιτικής, η ενίσχυση προσβασιμότητας, περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ, 29 για την ακρίβεια. Η ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών, δηλαδή υποδομές για την παιδεία, την υγεία αλλά και για τον πολιτισμό, προϋπολογισμού 58 εκατομμύρια ευρώ. Δράσεις κοινωνικές με κοινωνικό πρόσημο, που αφορά την αντιμετώπιση της φτώχειας αλλά και την κοινωνική ένταξη, συνολικά 68 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος, ο πέμπτος στόχος που αφορά τα έργα όχι και βιώσιμης αστικής ανάπλασης, τη συνοχή που λέμε για τα νησιά μας, 102 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνοντας, και πριν μιλήσει ο κύριος Κουφέλος και ο κύριος Πλακοτάρης, θα ήθελα να πω ότι ναι, πράγματι είναι περισσότερα τα χρήματα που έχουν έρθει στην περιφέρεια μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο και αυτό είναι πολύ θετικό. Σημαντικό όμως είναι η πρόκληση της σωστής απορρόφησης των πόρων και της σωστής αξιοποίησης. Και σε αυτό χρειάζεται συνεργασία και σκληρή δουλειά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όχι μόνο την περιφέρεια και τη διαχειριστική αρχή, αλλά και τους υπόλοιπους. Να ευχαριστήσω θερμά και εγώ τη διαχειριστική αρχή, τα υπηρεσιακά στελέχη και τον προϊστάμενο τον κύριο Πλακοτάρη. Όλα όσα αναφέρθηκε και ο Περιφερειάρχης και εγώ σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας. Σε αυτήν ακριβώς συλλογική προσπάθεια που θα συνεχιστεί, θεωρούμε ότι θα κριθεί και η επιτυχία της εφαρμογής του προγράμματος. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι οι πολίτες του Αιγαίου και όλη της Ελλάδος και όλη της Ευρώπης αυτή την περίοδο που όλοι νιώθουν μια πίεση οικονομική, ενέργειας, ακριβών τιμών. Χαίρομαι που αυτή η πρόταση έχει αυξημένη τη συμμετοχή στις κοινωνικές δράσεις. Κοινωνική δράση, αν δείτε τα επιμέρους ποσά, είναι αυξημένα πολύ εν σχέση με την προηγούμενη φορά. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πραγματικά οι πολίτες περιμένουν από το κράτος, από εμάς που είμαστε μέρος του κράτους, περιμένουν να δείξουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο, ένα αλληλέγγυο πρόσωπο, ένα πρόσωπο κοντά στον πολίτη. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα, όπως θα δείτε, φύγαμε λίγο, η λογική έφυγε λίγο από τα κατασκευή έργων και πήγε πολύ περισσότερο προς το κοινωνικό πρόσωπο. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης μας, αλλά και ο συνάδελφος, ο κύριος Χριστόφας, είναι πραγματικά μια πρόκληση το πώς θα πρέπει να υλοποιήσουμε. Αυτό που πρέπει να σταθούμε όμως είναι, και πρέπει να το πούμε, να τον αναγνωρίσουμε, κύριε Περιφερειάρχη, ότι προνοήσατε, προβλέψατε, και γι' αυτό πρέπει να το τονίσουμε ότι ο Περιφερειάρχης μας ενέσχυψε πραγματικά πάνω στο νέο ΕΣΠΑ για να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες. Έκανε μια αντιπεριφέρεια συγκεκριμένα για το ΕΣΠΑ, ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε να ενισχύσουμε περισσότερο το ΕΣΠΑ, και γι' αυτό έχουμε αυτή την αύξηση του 45% επιπλέον, αλλά και να μας δώσει και το στίγμα που πραγματικά και η Διαχειριστική Αρχή αλλά και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Στόφας έστρεψαν προς τα εκεί, σε αυτά που είπε ο Περιφερειάρχης μας, δηλαδή προς την κοινωνική πολιτική, στην κοινωνική προσέγγιση, αλλά και να βοηθήσουμε όλους τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου με διάφορες στοχευμένες, τουλάχιστον όπως θα αναλύσουν παρακάτω οι συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να έχουμε μια ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο. Συγχαρητήρια και πάλι τόσο στην Διαχειριστική Αρχή, στον κύριο Πλακοτάρη, σε όλους τους συνεργαζόμενους, όλους τους συνεργάτες, ξέρουμε ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά και στον συνάδελφό μου, τον κύριο Χριστόφα, τον Παναγιώτη, και πολύ περισσότερο στον Περιφερειάρχη μας, που το κοίταξε και πραγματικά είδε πολύ μπροστά και έχουν πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Πέραν του κοινωνικού προσώπου είναι και η επιχειρηματικότητα. Έχουμε αρκετά χρήματα και την επιχειρηματικότητα. Τη δίνουμε έμφαση και την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Και όπως θα μας πει ο κύριος Πλακοτάρης, είναι μετά πρώτο ενεκρίθη το πρόγραμμα της Κρήτης και εδώ είμαστε στην ομάδα των τριών περιφερειών που εγκρίνονται δεύτερες. Έχουμε πρωτοπορία και στην έγκριση σε σχέση με τις λοιπές περιφέρειες. Εγώ θα έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες της στα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, με πρώτο τον προϊστάμενο της Μονάδας Α, τον κύριο Κυριάκου. Χάσαμε πολλές νύχτες δουλεύοντας πάνω στο πρόγραμμα.
Συνεργαστήκαμε ένα μεγάλο διάστημα που ξεπέρασε τα 2 χρόνια διαβούλευσης. Πρώτη φορά κάναμε τόση πολλή δουλειά, τόση δουλειά στο πεδίο, να ακούσουμε όλες τις απόψεις και απόψεις που δεν ήταν καν, πώς να πω, συμβατές με τους κανονισμούς, αλλά όλα ακούστηκαν και προσπαθήσαμε όλα να τα συνθέσουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Έχει μια τεράστια πρόκληση πρώτα απ' όλα. Ότι ένα μεγάλο του ποσό πηγαίνει στον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάσουμε τοπικά. Δηλαδή πια δεν θα βγαίνουν προκηρύξεις από τη διαχειριστική αρχή με υπογραφή περιφερειάρχη και θα έρχεται ανάλογα την ανοιχτή πρόσκληση κάποιος με ένα όριμο έργο. Τώρα έχουμε λεφτά που θα πρέπει να σχεδιαστούμε ολοκληρωμένο τρόπο, ολοκληρωμένα χωρικά. Είναι το μόνο πρόγραμμα στη χώρα που έχει τόσα πολλά λεφτά για ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό, κοντά στο 40%, πρόκληση τρομερή. Ένα μεγάλο κομμάτι επίσης του προγράμματος είναι αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης, ότι είναι ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο. Δηλαδή έχουμε το νου μας και εντάσσουμε μέσα παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το παιδί, που έχουν να κάνουν με τις ευάλωτες ομάδες, που έχουν να κάνει με την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας. Πλήθος έτσι τέτοιων δράσεων που είτε είναι εθνικές είτε είναι περιφερειακές και πρέπει εμείς να τις εξειδικεύσουμε το επόμενο διάστημα και γι' αυτό, όπως είπαμε, είπε ο Περιφερειάρχης, πρέπει τον Σεπτέμβρη, ίσως και τον Οκτώβρη πια, για να είμαστε πολύ ανοιχτοί, μεγάλο διάστημα δηλαδή, να δουλέψουμε με το πεδίο ξανά. Τώρα πια που ξέρουμε το πρόγραμμα, να πούμε στο πεδίο, εννοώ στους δικαιούχους, αυτά έχουμε να κάνουμε και εκείνοι να αρχίσουν να ετοιμάζονται, να ξέρουν τι τους περιμένει, για να μην έχουμε το φαινόμενο να βγάζουμε την πρόσκληση και να έρχεται, πώς να πω, στην ουρά μας να υποβάλει το έργο κάποιος δικαιούχος, να ξέρει από πριν τι έχει να κάνει. Άρα δεν νομίζω ότι εμένα μου αναλογεί να κάνω, πώς να πω, μεγάλη ανάλυση στο πρόγραμμα. Ναι, έναν άξονα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Ναι, ένας άξονας που έχει να κάνει με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Φαινόμενο πολύ βίαιο στην εποχή μας. Εμείς έχουμε, ο κανονισμός έλεγε ότι πρέπει να βάλουμε ένα ποσοστό των πόρων μας στην κλιματική αλλαγή. Εμείς αυτό το αυξήσαμε ακόμα περισσότερο, προκειμένου να δώσουμε το αποτύπωμα ως νησιωτικές περιφέρειες ότι η κλιματική αλλαγή που μας έχει χτυπήσει ουσία την πόρτα, δεν την αντιμετωπίζουμε ως κανονιστική υποχρέωση, βάλε το 20% των πόρων στην κλιματική αλλαγή, αλλά ακόμα περισσότερα. Υποβαθμίστηκαν, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, οι πόροι για τις υποδομές. Θα επιλεγούν τα βέλτιστα έργα, γιατί μεταφέρθηκε ένα ποσό χρημάτων στο κοινωνικό αποτύπωμα. Έτσι. Από εδώ και πέρα κλείνω. Έχουμε τις διαβουλεύσεις με όλους τους δικαιούχους. Ετοιμάζουμε το πρόγραμμα να βγούμε ξανά και να πούμε στους πολίτες του Βορείου Αιγαίου και στους δικαιούχους ότι είναι η ώρα που θα υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που θα μας πάει μέχρι το τέλος της δεκαετίας αυτής. Και πολλά κουράγια, γιατί είναι το μεγαλύτερο. Ήδη κουραζόμαστε. Φανταστείτε ότι τώρα ξεκινάμε την υλοποίηση του 2021-2027, ενώ το 2014-2020 τελειώνει του χρόνου. Μην το ξεχνάμε, του χρόνου τελειώνει. Η τελευταία δαπάνη είναι 31/10/2023. Άρα, δύο προγράμματα που το ένα είναι πάνω στο άλλο, απαιτήσεις τρομερές από υπηρεσίες και σε μια περίοδο δύσκολη για όλους. Αλλά νομίζω θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτό. Έτσι, ιστορικά, να σας πω, Περιφερειάρχη, επειδή στο Βόρειο Αιγαίο είμαι από το 2000, αλλά ξέρω και το προηγούμενο διάστημα, είναι το από όλα τα προγράμματα που μας έχουν έρθει στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από το 88 μέχρι σήμερα, αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο. Το προηγούμενο ήταν το ΓΑΜΑ Κουκουσού, το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο, 1994-99, το οποίο είχε 500 εκατομμύρια. Αυτό είναι 400, αλλά ξέρετε ότι με την τεχνική του να κάνουμε overbooking, ώστε να βάζουμε έργα μέσα, τα οποία με τις εκτόσεις θα μας φέρουν τον προϋπολογισμό, νιώθω ότι έχουμε ένα τεράστιο ποσό. Το μεγαλύτερο που έχουμε να διαχειριστούμε. Ευχαριστώ και πάλι. Ήθελα να προσθέσω ότι είμαστε αυτή η Περιφερειακή Αρχή, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό του παρόντος προγράμματος. Το προηγούμενο το βρήκαμε στη μέση της εκτελέσεώς του. Δεν είχε σχεδιαστεί από εμάς, άρα τα συν ή και τα πλήν, γιατί προφανώς θα υπάρχουν και πλήν, για το νέο σχεδιασμό είναι δικά μας. Μας αφορά. Γι' αυτά θα κριθούμε. Θα λογοδοτήσουμε. Και επίσης θέλω να πω ότι για το κομμάτι της επιχειρηματικότητας καινοτομίας έχουμε στενή συνεργασία με τον νέο ιδρυθέντα
σύνδεσμο των συμβούλων επιχειρηματικότητας. Ιδρύθηκε μια καινούργια ένωση και είμαστε σε στενή επαφή. Θα τους έχουμε σχεδόν συμβούλους μας. Τον σύνδεσμο των συμβούλων επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας. Θα συνεργαστούμε πολύ στενά. Θα έχουμε τις απόψεις τους πάρα πολύ κοντά και θα τις υπακούμε. Και πριν κλείσω την ομιλία, για να κάνετε ερωτήσεις αν θέλετε, κρατήστε το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου. Θα μάθετε γιατί. Κρατήστε κάποιο χρόνο. Ήθελα να ρωτήσω απλά αν, εντάξει, είπατε ότι ξεκινάει τώρα ένας νέος κύκλος διαβουλεύσεων για να εξειδικευτεί το πρόγραμμα, αν υπάρχει χοντρικά έστω ένα χρονοδιάγραμμα, για παράδειγμα, πότε θα περιμένουμε τις νέες προσκλήσεις. Σήμερα δόθηκε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία να ετοιμάσει το χρονοδιάγραμμα, να το καταγράψω στην ατζέντα μου και όταν μας το έχουμε οριστικοποιήσει, σας στείλουμε να το ξέρετε. Και πού θα γίνει, σε ποιο νησί, πότε θα γίνει, τι ώρα θα γίνει. Σήμερα δόθηκε αυτή η εντολή. Τώρα πήραμε την έγκριση, γιατί μπορεί να είχαμε περικοπές στο κονδύλια. Τώρα που ξέρουμε τα ακριβή ποσά και τις επικεφαλίδες του, θα κάνουμε το χρονοδιάγραμμα. Να αναλάβει ο κ. Πλακωτάρης, όταν το οριστικοποιήσουμε, να σας το στείλουμε. Το εξής θέλω να ρωτήσω. Βλέπω εδώ τους άξονες και τις δράσεις όπως μας τις παρουσίασε ο κ. Χριστόφας και έχουν πράγματι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι δράσεις έτσι αρκετά ιδιαίτερες και ο προβληματισμός που θέλω να θέσω είναι ο εξής και θέλω να μου πει την άποψη του κ. Πλακωτάρης. Πιστεύετε ότι οι φορείς που είναι δικαιούχοι αυτών των δράσεων, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα Επιμελητήρια, το Πανεπιστήμιο και όσοι άλλοι μπορεί να είναι, έχουν τη δυνατότητα και την τεχνική κατάρτιση να ανταποκριθούν σε αυτές τις δράσεις, θα απορροφηθούν τα χρήματα. Είναι πολλά τα χρήματα. Το θέμα είναι να απορροφηθούν. Θα μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Και το δεύτερο δεν είναι ακριβώς ερώτημα. Είναι ίσως και μία παρατήρηση. Αν δεν ήταν ο COVID και τα χρήματα που δόθηκαν μέσα από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται τώρα, θα είχαμε αυτή την απορροφητικότητα που έχουμε σήμερα. Αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά το κατά πόσον οι δικαιούχοι είναι έτοιμοι να απορροφήσουν μια πολιτική που διαμορφώνεται από το 21-27, η οποία είναι εντελώς διαφορετική. Δεν είναι εντελώς διαφορετική, να σας πω την αλήθεια. Το μείγμα των δράσεων που έχουμε είναι κατά 50% συμβατικές και κατά 50% καινοτόμες. Γιατί έτσι είναι ο κανονισμός. Παραδείγματος χάρη, απαιτείται από τον κανονισμό, όταν κάνουμε ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, να μην κάνουμε απλά αναπλάσεις, αλλά να κάνουμε βιοκλιματικές αναπλάσεις. Πρέπει να κάνουμε αστική κινητικότητα. Πρέπει να κάνουμε, κίνηση μέσα στην πόλη με ηλεκτρικά οχήματα. Αυτά είναι εντελώς καινούργια. Ποιος είναι έτοιμος? Κανείς σε αυτή τη φάση. Όμως, νομίζω, ή στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής, το συμβατικό δεν είναι να κάνουμε, τι να πω τώρα, ένα αντιπλημμυρικό μέσα στην πόλη, αλλά να κάνουμε ένα σύστημα παρακολούθησης, λέω, τέτοια πράγματα. Εμείς τι θα προτείνουμε στον Περιφερειάρχη? Επειδή αυτές οι πολιτικές είναι συνάρτηση από τη μία και από την άλλη πλευρά είναι και η απορρόφηση. Κάθε χρόνο πρέπει να απορροφάς τα λεφτά, γιατί αν δεν τα απορροφήσεις, τα χάσεις. Θα βάλουμε προς το βαρός τις κλασικές δράσεις. Έτσι ώστε να έχουμε τα όρημα έργα, θα τρέχουν, θα απορροφούν και ταυτόχρονα θα βγούμε και θα πιέσουμε τους δικαιούχους, ακόμα και αν είναι να δώσουμε και χρήματα, να οριμάσουν τις δύσκολες πολιτικές. Πάντα κινούμαστε πάνω στα όρια, στο Βόρειο Αιγαίο. Γιατί είμαστε λίγοι για να κάνουμε πολλά. Ναι. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Αυτό. Σχέση με τους δικαιούχους. Αν θέλετε να συμπληρώσω εγώ. Εγώ μιλάω πιο ευθέως. Οι φορείς στην προηγούμενη ΕΣΠΑ κρίνω. Αυτό που είδα. Δεν ήταν έτοιμοι. Δεν ήταν έτοιμοι οι φορείς. Απεδείχθησαν ότι δεν μπορούσαν να τα απορροφήσουν. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε τώρα να απορροφήσουν. Πάντως έτσι είναι. Τώρα για τα 40 εκατομμύρια που είπατε που δώσαμε για τον COVID. Συγγνώμη. Λέω καλά κάνατε και τα δώσατε. Ναι, ναι. Αυτό ήταν ποσοστό στην παρούσα φάση. Αλλά βοήθησε να αυξηθεί βεβαίως, λίγο. Βεβαίως. Αλλά αν δεν ήταν στον COVID. Θα τα δίνουμε στα έργα. Περικόψαμε από έργα. Άρα πάλι θα απορροφώνω, αλλά μας βοήθησε η ύπαρξη αυτού του κονδυλίου.